Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση σας στην πρόσκληση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να παρευρεθείτε στην παρουσίαση της αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου των Μηχανικών. Την παρουσίαση θα κάνει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κ. Γιώργος Στασινός, και ο αναλογιστής, επίκουρος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αλέξανδρος Ζιμπίδης, οι οποίοι μετά την παρουσίαση θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις σας. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Καταρχήν σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που είστε σήμερα εδώ. Θα είμαι καταρχήν σύντομος, γιατί περισσότερο σας ενδιαφέρον έχει να δούμε τη μελέτη. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για δεύτερη φορά παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ταμείου μας του ΣΜΕΔΕ. Η παρουσίαση αυτής της μελέτης καλύπτει ένα μεγάλο κενό. Την έλλειψη αναλογιστικής μελέτης με βάση τη σημερινή κατάσταση του κάθε ταμείου, στη δική μας περίπτωση του ΣΜΕΔΕ. Η αναλογιστική μελέτη θα έπρεπε σε οποιοδήποτε σοβαρό κράτος να προηγείται και να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την κατάθεση προτάσεων από την πολιτεία, αλλά και για την έναρξη του οποιοδήποτε διαλόγου. Πού βρισκόμαστε όμως σήμερα και γιατί το ΣΜΕΔΕ πρέπει να παραμείνει το Ταμείο Ασφάλισης των Μηχανικών? Ξεκινώ από ένα πολύ βασικό ταμείο, από ένα βασικό σημείο. Το ΣΜΕΔΕ είναι ένα πολύ νοικοκυρεμένο ταμείο, βιώσιμο, όπως θα δείξει και η μελέτη. Θα σας πω όμως δύο λόγια, κάποιους αριθμητικούς δείκτες, για να γίνω απόλυτα κατανοητός. Όλοι οι ποιοτικοί δείκτες του ταμείου μας ξεπερνούν κατά πολύ τους αντίστοιχους μέσους όρους που εμφανίζονται στο συνολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και για να γίνω συγκεκριμένος, ο δείκτης εργαζομένων προς συνταξιούχους είναι 4,5:1 για το ΣΜΕΔΕ. Για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι 1,4:1. Δηλαδή, ο δείκτης του ΣΜΕΔΕ είναι περισσότερο από 3 φορές μεγαλύτερος από τον δείκτη για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ο δείκτης περιουσίας προς υποχρέωση είναι 10% για το ΣΜΕΔΕ και 1% για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή 10 φορές μεγαλύτερος. Ο δείκτης εισφορών προς συντάξεις είναι 100%, ενώ για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι 50%, δηλαδή διπλάσιος. Και πρέπει να αναφέρω και κάτι άλλο σημαντικό, ότι στο ΣΜΕΔΕ ασφαλίζουμε επαγγελματική ιδιότητα, κάτι που δεν συμβαίνει στο υπόλοιπο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Επισημαίνουμε και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως κρατική χρηματοδότηση, που αποτελεί τη βασικότερη απαίτηση των θεσμών για τη λειτουργία των φορέων στο συνολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζεται διαχρονικά από το δικό μας ταμείο, καθώς το ετήσιο ταμιακό αποτέλεσμα, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα για το ΣΜΕΔΕ, τη δεκαετία 2004-2013 είναι σταθερά πλεονασματικό, αλλά και ακόμα την τελευταία τριετία, που η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη λόγω της σημαντικής οικονομικής κρίσης, το ετήσιο αποτέλεσμα παραμένει θετικό. Τα ποσά των ατομικών εισφορών των μηχανικών ήταν πάντα αυξημένα σε σχέση με το μέσο όρο των ατομικών εισφορών άλλων ασφαλισμένων σε ταμεία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και αναλογιστικά ίσως κελισμένα σε σχέση με τις παροχές στους ασφαλισμένους. Τα έσοδα του ΣΜΕΔΕ από το κομμάτι της εγκυοδοσίας που παρέχει στα μέλη του καλύπτουν πλήρως όλα τα λειτουργικά έξοδα του ταμείου συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του. Για να μην πω περισσότερα, θα δώσω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Ζιμπίδη, για να πει αναλυτικά τα στοιχεία και τα ευρήματα της μελέτης. Καλημέρα σας και από μένα. Θα ξεκινήσω ως εξής. Στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
Είμαι αναλογιστής αρκετά χρόνια και θα τολμήσω να πω έτσι, επιτρέψτε μου, χωρίς τόνο έπαρσης, αλλά ως τόνο σιγουριάς, είμαι αναλογιστής, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που είμαι αναλογιστής έχω δει πολλούς να βγαίνουν και να μιλάνε για αναλογιστικές μελέτες χωρίς να είναι αναλογιστές. Και ειλικρινά έτσι θα ήθελα να σκεφτείτε ονόματα αναλογιστών που ξέρετε και στη συνέχεια στο τέλος να μου τα πείτε. Είμαι σίγουρος ότι κανένας από αυτούς που σκέφτεστε είναι αναλογιστές. Θα μου πεις τώρα, εδώ δεν ήρθαμε για να μας πεις ότι είσαι αναλογιστής. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Για να πάω πάλι στην πρώτη πρόταση. Το ίδιο έργο θεατές, όπως το είπε και ο Πρόεδρος, ερχόμαστε άλλη μια φορά σε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση, σε εισαγωγικά του ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία δεν ξεκινάει από το εντελώς θεμελιώδες. Το θεμελιώδες είναι μια αναλυτική, αναλογιστική μελέτη, η οποία να αποτυπώνει την πραγματικότητα. Να αποτυπώνει την πραγματικότητα γιατί. Γιατί αν δεν ξέρεις την πραγματικότητα, πώς θα πας να λύσεις το πρόβλημα. Αν δεν ξέρεις ένας άνθρωπος από τι πάσχει, απλώς, ωραία, βήχει, είναι άρρωστος. Βήχει, είναι άρρωστος, δώσ' το ασπιρίνη ή δεν ξέρω, κάνε του καρδιογράφημα ή βάλε στο χειρουργείο. Δεν πάει έτσι. Είμαι 20 χρόνια αναλογιστής. Όλες οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις που έχουν έρθει στη χώρα έχουν έρθει με τον ίδιο τρόπο. Χωρίς αναλογιστική μελέτη. Κάποιος λέει ότι θα σώσει τη χώρα, θα σώσει το ασφαλιστικό σύστημα και έρχεται και λέει θα κάνω αυτό και έτσι θα το ισορροπήσω. Ωραία. Κλείνοντας αυτό τη μικρή εισαγωγή, δεν μ' αρέσουν αυτές οι εισαγωγές. Θέλω να μιλάω με νούμερα. Είμαι τεχνικός, είμαι αναλογιστής, θέλω να μιλάω με νούμερα. Εμείς αυτό που κάναμε, κατόπιν της εντολής που πήραμε από το ΤΕΕ, κάναμε μια πολύ λεπτομερής αναλογιστική μελέτη, αναλύσαμε το ταμείο και αποτυπώσαμε την κατάσταση έτσι όπως είναι σήμερα, ποια είναι τα προβλήματα, τα θετικά, τα πλεονεκτήματα του ταμείου και αυτό που κάναμε είναι συγκρίναμε την κατάσταση έτσι όπως είναι τώρα με αυτό που προτείνεται από το να υιοθετηθεί και να γίνει με βάση τις προτάσεις του Υπουργείου. Άρα ο σκοπός μας ήταν η διερεύνηση της βιωσιμότητας του ΤΣΜΕΔΕ με βάση τρία διαφορετικά σενάρια. Τα δύο πρώτα σενάρια αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση του ΤΣΜΕΔΕ, το τρίτο σενάριο είναι η πρόταση του Υπουργείου. Γιατί δύο σενάρια για την υπάρχουσα κατάσταση, γιατί εδώ πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία κατάσταση η οποία κινείται μεταξύ μάλλον δύο καταστάσεων. Έχει ψηφιστεί ο νόμος 3986 το 2011 που άλλαξε τη δομή των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ και όχι μόνο, αλλά και τη δομή των παροχών, ο οποίος μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχει υιοθετηθεί από το Ταμείο. Και καλύτερα που δεν έχει υιοθετηθεί, γιατί αυτό που δείχνουμε εμείς είναι ότι η προηγούμενη κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη. Άρα υπήρξε μια παρέμβαση το 2011 προς την λάθος κατεύθυνση και ευτυχώς μέχρι τώρα το Ταμείο δεν την έχει υιοθετήσει και τώρα γίνεται άλλη μια παρέμβαση, επιχειρείται άλλη μια παρέμβαση, η οποία το πάει και αυτός προς τη λάθος κατεύθυνση. Άρα εμείς έχουμε αυτά τα τρία σενάρια. Το Ταμείο όπως ήταν βασικά μέχρι το 2010 ποια είναι η βιωσιμότητά του, πώς θα γίνει αν τελικά εφαρμοστεί αυτό που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη με το νόμο 3986 του 2011 και πώς θα γίνει αν επιχειρηθεί να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί η πρόταση του Υπουργείου. Άρα αυτά είναι τα τρία σενάρια που έχουμε δει. Τώρα θα σας δώσω πολύ γρήγορα ορισμένες διαφάνειες με τα στατιστικά του Ταμείου για να έχουμε μια εικόνα. Έχουμε ελεύθερους επαγγελματίες στο Ταμείο και μισθωτούς. Το Ταμείο, το ΤΣΜΕΔΕ, όπως το είπε και ο Πρόεδρος, ασφαλίζει ιδιότητα. Άρα έχουμε ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς. Συνολικά η ενεργοί ασφαλισμένοι στην κύρια ασφάλιση είναι 104.000, ξεπερνάνε τα 100.000 άτομα. Οι ενεργοί ασφαλισμένοι, περίπου όπως το βλέπετε, είναι 2/3 ελεύθεροι επαγγελματίες, το 1/3 είναι μισθωτοί. Και στη συνέχεια στην επικουρική ασφάλιση και στο ΕΦΑΠΑΞ τα νούμερα είναι κατά τη λιγότερα.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουμε μια ανάλυση εδώ πώς είναι άνδρες, γυναίκες, παλαιοί, ασφαλισμένοι, δηλαδή πριν την 1η-1η του 1993, ο κλασικός ας πούμε, διαχωρισμός που γίνεται στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σε παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Άρα έχουμε αυτή την ανάλυση. Όπως βλέπετε τώρα στο σύνολο, πλέον οι νέοι ασφαλισμένοι μέσα στο σύστημα είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους παλαιούς. Τα 2/3 δηλαδή των ελευθέρων επαγγελματιών είναι πλέον νέοι ασφαλισμένοι μετά την 1η-1η του 1993. Εδώ έχουμε την ηλικιακή κατανομή των ελευθέρων επαγγελματιών. Οι μισθωτοί, εδώ στους μισθωτούς βλέπετε ότι υπάρχει μια έτσι ισορροπία μεταξύ, ενδεχομένως θα έλεγα, των μισθωτών των παλαιών ασφαλισμένων και των νέων ασφαλισμένων. Προφανώς, άρα, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι οι νέοι ασφαλισμένοι, οι ασφαλισμένοι που ασφαλίστηκαν μετά την 1η-1η του 1993 βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κατάσταση του ελεύθερου επαγγελματία και όχι του μισθωτού. Εδώ είναι πάλι η ηλικιακή κατανομή, ένα γράφημα για να έχουμε μια εικόνα. Οι συνταξιούχοι του Ταμείου έχουμε άνδρες, γυναίκες, 18.000 άνδρες, 9.000 γυναίκες, 10.000, είναι περίπου 28.000 συνταξιούχοι. Η μέση σύνταξη για τους άνδρες είναι 874-637, για τις γυναίκες ένας μέσος όρος 790 ευρώ, η μέση σύνταξη που δίνει το Ταμείο, και η μέση ηλικία 71-67 και 69 η μέση ηλικία για τους συνταξιούχους. Εδώ είναι η ηλικιακή κατανομή τους. Και τώρα θα μπω στα αποτελέσματα της μελέτης. Ξαναλέω, η μελέτη έχει γίνει αυστηρά, με όρους οι οποίοι είναι αποδεκτοί από την αναλογιστική επιστήμη και όχι μόνο. Έχουμε υιοθετήσει και πλαίσιο παραδοχών και μεθοδολογίας, η οποία είναι αποδεκτή από το Υπουργείο για όλες τις αναλογιστικές μελέτες που γίνονται χρόνια τώρα για επιμέρους ταμεία. Άρα αυτή η μεθοδολογία είναι μεθοδολογία η οποία έχει γίνει, το ξαναλέω έτσι, και με τις προδιαγραφές που θα ζητούσε το Υπουργείο. Σας λέω χαρακτηριστικά έτσι ένα παράδειγμα. Η μελέτη είναι προφανώς στη διάθεση όλων, την έχει η διοίκηση του ΤΕΙ και θα την δώσει. Λέω παραδείγματος χάρη, έχουμε χρησιμοποιήσει για να κάνουμε τις δημογραφικές προβολές των ασφαλισμένων ελβετικούς πίνακες. Ελβετικούς πίνακες θνησιμότητας. Γιατί ελβετικούς, όχι γιατί είμαστε Ελβετία, αλλά γιατί το Υπουργείο χρόνια τώρα με σχετική υπουργική απόφαση υποχρεώνει όταν γίνεται μια αναλογιστική μελέτη για την αποδεκτή να χρησιμοποιούνται αυτοί οι ελβετικοί πίνακες θνησιμότητας. Το κάναμε λοιπόν για να μην υπάρχει κάποιο θέμα ότι εμείς βάλαμε άλλους πίνακες και ας το πούμε φτιάξαμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα λοιπόν έχουν γίνει, προδιαγραφές της μελέτης είναι με βάση τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνα με την αναλογιστική επιστήμη και είναι αποδεκτές και από το Υπουργείο. Πάμε στο πρώτο σενάριο. Εδώ το πρώτο διάγραμμα είναι η κατάσταση έτσι όπως είναι σήμερα. Εάν το Ταμείο, εάν το ΤΣΜΕΔΕ παραμείνει ως έχει σήμερα, χωρίς να υιοθετήσει υποχρεωτική κλιμάκωση στην αύξηση των εισφορών. Βλέπετε ότι αυτή η καμπύλη δείχνει την πορεία για την περιουσία του Ταμείου. Ξεκινάει σήμερα με μια περιουσία το ΤΣΜΕΔΕ, η οποία είναι λίγο πάνω από τα 2 δις, γύρω στα 2,5 δις, και δείχνει ότι αυτή η περιουσία που έχει επαρκεί για να καλύψει το Ταμείο μέχρι το 2056. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το Ταμείο παρουσιάζει μια βιωσιμότητα 40 ετών. Είναι εξαιρετικό. Είναι, και το λέω έτσι, έχω δει, θα τολμήσω να πω, όλο το σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, όλα τα ταμεία. Δεν υπάρχει μεγάλο ταμείο, αλλά θα έλεγα και μικρότερο ταμείο, που να έχει 40 έτη βιωσιμότητα. Άρα εδώ είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, το ταμείο δεν έχει πρόβλημα. Άρα να μην το χειρουργήσουμε, η πρόταση είναι να μην το χειρουργήσουμε. Ένας που δεν είναι άρρωστος δεν το βάζουμε στο χειρουργείο. 40 χρόνια βιωσιμότητα, το ταμείο όπως είναι σήμερα, χωρίς υποχρεωτική κλιμάκωση εισφορών που είχε επιβάλει, δεν είχε εφαρμοστεί ακόμη, ο νόμος του 2011, ένας
έτσι, όπως είναι και η μόδα, μνημονιακός. Είναι ένας μνημονιακός νόμος του 2011 που άλλαξε πολλά πράγματα. Μεταξύ άλλων ήταν να ζητήσει υποχρεωτική κλιμάκωση των εισφορών προς τα πάνω των μηχανικών για να υποτίθεται να πετύχει βιωσιμότητα. Δείτε, θα δείτε όμως τι κάνει αντί για βιωσιμότητα. Εδώ έχω, εκτός από σε αυτό το πρώτο σενάριο, αυτό που έχουμε είναι ότι έχουμε υπολογίσει ότι οι εισφορές και οι παροχές καλύπτουν 130% την κύρια σύνταξη για τους νέους ασφαλισμένους, 98% στην επικουρική και 96% στα εφάπαξ. Βλέπετε δηλαδή ότι οι εισφορές με τις παροχές, σαν μέσος όρος τώρα, είναι ισορροπημένος. Είναι λίγο παραπάνω, αν πάρουμε ένα μέσο όρο, είναι λίγο παραπάνω από το 100%, άρα μου δείχνει ότι είναι ένα πολύ υγιές ταμείο. Έχει, οι εισφορές του ξεπερνούν κατάτι τις παροχές που υπόσχεται. Το συνολικό έλλειμμα, το αναλογιστικό έλλειμμα είναι 3,6 δις, είναι 18,18% του ενεργητικού και εάν δεν είχαμε PSI και αν το κράτος μέχρι τώρα ήταν συνεπές στην τριμερή κρατική χρηματοδότηση που είχε χρόνια τώρα, που δεν είναι συνεπές, η κρατική χρηματοδότηση που οφείλεται στο ΣΜΕΔΕ είναι της τάξης τουλάχιστον στο 1 δις, και η απώλεια του Τσμεδέα από το PSI ήταν περίπου στα 2 δις, 1,9. Εάν τα είχαμε βάλει αυτά, ο δείκτης αποθεματοποίησης, μάλλον ο δείκτης του ελλείμματος θα ήταν ένα 3%. 3% το ψάχνουμε σαν χώρα να το κάνουμε, το Τσμεδέ το έχει κάνει. Λειτουργεί με έλλειμμα, με ιδανικό έλλειμμα. Είναι ιδανική περίπτωση ταμείου. Και η βιωσιμότητα αυτό που έχουμε τα 40 χρόνια. Το δεύτερο σενάριο είναι το σενάριο που είχε επιβάλει ο νόμος του 2011, δηλαδή ότι το Ταμείο να αρχίσει να κλιμακώνει τις εισφορές παραπάνω. Δείτε εδώ ότι το σημείο το οποίο μηδενίζεται περιουσία από το 2056 πήγε στο 2044. Θα μου πείτε, αυξάνουμε εισφορές και μειώνεται η βιωσιμότητα. Ναι, έτσι είναι. Έστω και αν ακούγεται παράδοξο, αλλά έτσι είναι, γιατί αύξηση φορών, αλλαγή στη δομή των εισφορών σημαίνει αλλαγή και στη δομή των παροχών. Και το ισοζύγιο, το αναλογιστικό ισοζύγιο, επιμένω όχι λογιστικό ισοζύγιο, γιατί συνέχεια αυτοί που βγαίνουν και υποστηρίζουν με την πρόταση, υποστηρίζουν κάτι το οποίο φέρνει λογιστική ισορροπία πρόσκαιρη και πάλι και πρόσκαιρη. Εδώ αυτό εμείς όπως όταν ένα ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να πετύχουμε όχι λογιστική ισορροπία αλλά αναλογιστική ισορροπία, να το πω έτσι απλά, αναλογιστική ισορροπία είναι λογιστική ισορροπία αλλά σε βάθος χρόνου. Δεν είναι φέτος να πάρουμε κάποια χρήματα για να πληρώσουμε αλλά να το δούμε σε βάθος χρόνου. Άρα και δείτε εδώ τους δείκτες. Εδώ οι δείκτες κάλυψης φορές παροχών, εάν υιοθετηθεί αυτή η κλιμάκωση με τις 14 ασφαλιστικές κατηγορίες που προβλέπει ο νόμος 3986 του 2011, πάει στο 80%, 65-60%. Άρα δεν έχουμε αναλογιστικό ισοζύγιο εάν εφαρμοστούν οι αύξηση των εισφορών. Το έλλειμμα πάει στο 7,8 δις, διπλασιάζεται και η βιωσιμότητά του από τα 40 έτη πέφτει λίγο κάτω από τα 30. Εδώ είναι η κυβερνητική πρόταση που η βιωσιμότητα φτάνει στο 2048. Είναι λίγο, πολύ λίγο καλύτερο από το 2000, μετά την εφαρμογή του νόμου του 3986 του 2011, όμως παραμένει πολύ χειρότερη και αυτή από την κατάσταση έτσι όπως είναι σήμερα. Εισφορές παροχές. 223%. Θα μου πείτε είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Γιατί βάζει τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες να πληρώσουν διπλάσιο, υπερδιπλάσιο, 2,23% παραπάνω από αυτό που θα πάρουν. Εκεί αυτό που χαλάμε, εντάξει, αν ζητήσουμε ο καθένας να πληρώνει εκατομμύρια, το σύστημα θα γίνει βιώσιμο. Αλλά εκεί θα χαλάσουμε το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένα ασφαλιστικό σύστημα, να έχει δικαιοσύνη μεταξύ των βαρών, να κατανέμονται τα βάρη με δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Άρα εδώ το σύστημα ουσιαστικά, αυτή η πρόταση του Υπουργείου, αυτό που έχει να κάνει είναι μια πολύ έτσι, αμυδρή ας πούμε, βελτίωση σε ένα λάθος σύστημα του 3986, επιβαρύνοντας υπέρμετρα και χωρίς λογική τις νέες γενιές και ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες.
τα ελλείμματα, το έλλειμμα παραμένει στα 7,6 δις και η βιωσιμότητα είναι πάλι στα 30 χρόνια. Εδώ έχουμε ένα συγκριτικό γράφημα για τα τρία σενάρια. Ξαναλέω, το πρώτο σενάριο με τα 3,6 δις είναι η κατάσταση ως έχει σήμερα. Το δεύτερο, το μεσαίο σενάριο, είναι το σενάριο εάν εφαρμοστούν οι κλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών, και το τρίτο είναι η πρόταση του Υπουργείου. Είναι προφανές ότι το ταμείο πρέπει να μείνει, να μείνει όπως έχει σήμερα. Μην το πειράξουμε. Θα του επηρεάσουμε την αναλογιστική ισορροπία του. Δείτε εδώ και τα τρία και τις τρεις καμπύλες μαζί. Προφανώς η καμπύλη, εμείς θέλουμε να παραμείνει το ταμείο στην καμπύλη που φτάνει μέχρι το 2056 και να μην παρεύουμε στο ταμείο είτε με αυτή την κλιμάκωση των εισφορών ή με την πρόταση του Υπουργείου. Εδώ έχουμε τη βιωσιμότητα, αυτό που είπαμε για τα 40 χρόνια των τριών κλάδων. Το ταμείο είναι ισορροπημένο, μην το πάμε σε αναλογιστική ισορροπία. Και αυτό που το τελευταίο συμπέρασμα για τις εισφορές των ασφαλισμένων, των νέων ασφαλισμένων, που η πρόταση του Υπουργείου μεταφέρει τα βάρη στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, αν υπάρχουν ερωτήσεις... Πρόεδρε, έχεις δίκιο να κάνεις μια σύνοψη. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός με βάση αυτά που παρουσίασε ο κύριος Ζιμπίδης, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Μετά τη συγκεκριμένη μελέτη γίνεται φανερό ότι η συγκεκριμένη πρόταση που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο έχει πολύ σοβαρή δομική αδυναμία, γιατί προσπαθεί με ένα μεταβλητό ύψος εσόδων, λόγω της άμεσης σύνδεσης με το εισόδημα, που δεν είναι για κανένα ελεύθερο επαγγελματία εγγυημένο, να εξάγει ένα σταθερό ύψος ασφαλιστικών εισφορών που χρειάζεται το κράτος για να υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις της κυβέρνησης και την πολιτική βούληση, είναι ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη πρόταση για το ασφαλιστικό είναι ατεκμηρίωτη, λανθασμένη επιστημονικά από ό,τι καταλαβαίνουμε, άδικη, επικίνδυνη κοινωνικά και το κυριότερο αναποτελεσματική οικονομικά. Χάνουμε περίπου 10 χρόνια ζωής από το Ταμείο, όπως καταλάβατε, από το Ταμείο των Μηχανικών, και είναι εντυπωσιακό ότι με την υφιστάμενη κατάσταση υπάρχει βιωσιμότητα περίπου 40 έτη, ενώ με την κυβερνητική πρόταση η βιωσιμότητα του Ταμείου μας μειώνεται στα 30 έτη. Δηλαδή, για τους σημερινούς νέους ασφαλισμένους μηχανικούς που θα πρέπει να πάρουν σύνταξη μετά το 2047-48, δεν θα υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα. Και μάλιστα, το πιο σημαντικό είναι ότι οι ίδιοι οι νέοι ασφαλισμένοι θα πληρώσουν σχεδόν τριπλάσιες εισφορές, χωρίς καμία περίπτωση να πάρουν τις ίδιες παροχές. Για να καταλήξω, είναι εντυπωσιακό ότι ένας οργανισμός όπως το ΤΣΜΕΔΕ, που έχει την καλύτερη αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους, το καλύτερο αναλογικά απόθεμα, που παρουσιάζει κάθε χρόνο πλεώνασμα, την ίδια ώρα που οι μηχανικοί κατά μέσο όρο πληρώνουμε μεγαλύτερες εισφορές σε σχέση με εισφορές που πληρώνουν σε άλλα ταμεία, να ζητάει κάποιος στο όνομα μιας μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης να συνεισφέρουμε ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, το μάρμαρο το πληρώνει αυτός που είναι καλύτερος νοικοκύρης. Όλοι γνωρίζουν ότι το επάγγελμα του μηχανικού είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πορεία της οικονομίας και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Σήμερα, μετά από 6 χρόνια κρίσης, με μηχανικούς χωρίς καμία δουλειά, που αδυνατούν να καλύψουν έστω τις ελάχιστες υποχρεώσεις, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται άμεσα καμία δουλειά ούτε επενδύσεις. Εμείς οι μηχανικοί ζητούμε τουλάχιστον να μην επιβαρυνθεί το μέλλον μας από ένα άδικο αναποτελεσματικό ασφαλιστικό σύστημα και να μην οδηγήσει ακόμα περισσότερους μηχανικούς από τους 4.000 μηχανικούς που φεύγουν το χρόνο από τη χώρα, να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Έτσι απλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Θα παρακαλούσα πολύ όνομα και μέσο, αν υπάρχουν. Έχουμε καλυφθεί όλοι. Ο κύριος Παραλήξης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής.
Εάν αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση πρόκειται να την καταθέσετε και στο Υπουργείο και πότε, και αν με βάση τις έως τώρα συζητήσεις υπάρχει προοπτική να κατατεθεί και στους θεσμούς προκειμένου να υπάρξουν εξελίξεις θετικές προς την κατεύθυνση που περιγράφεται. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν θα μπορούσατε λίγο να μας αναλύσετε περισσότερο ή να μας εξηγήσετε το έλλειμμα που αναφέρατε τα 3,8 δις, αν μπορούσατε να κάνετε μια επεξήγηση πάνω σε αυτό. Θα ευχαριστώ. Να απαντήσω τα πρώτα εγώ και τα υπόλοιπα ο κύριος Ζημπίδης. Καταρχήν, σήμερα το πρωί στείλαμε την αναλογιστική μελέτη στον Υπουργό τον κύριο Κατρούγκαλο, στον Υφυπουργό τον κύριο Πετρόπουλο και στους δύο γενικούς γραμματείς, τον κύριο Φράγκο και τον κύριο Νεφελούδη. Επομένως, η κυβέρνηση το έχει στα χέρια της αμέσως μόλις την πήραμε και εμείς την αναλογιστική μελέτη, με σκοπό να βοηθήσουμε στο έργο της, αφού δεν είχε αναλογιστική μέχρι σήμερα, τουλάχιστον για το δικό μας ταμείο. Από εκεί και πέρα θα αποσταλεί και σε όσους φορείς θεωρούμε ότι εμπλέκονται σε αυτό το κοινωνικό διάλογο ή στον διάλογο για το ασφαλιστικό σύστημα, με σκοπό να τους εξηγήσουμε και να τους πείσουμε με στοιχεία ότι δεν θέλουμε για κάποιο άλλο λόγο να παραμείνουμε όπως έχει η κατάσταση στο ταμείο μας, αλλά επειδή με αριθμούς και επιστημονικά αποδεικνύεται ότι έτσι είναι καλύτερα για όλο το ασφαλιστικό σύστημα. Λοιπόν, για αυτό που είπατε για το αναλογιστικό έλλειμμα, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω και να πω το εξής. Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, ας πούμε, λογιστικό έλλειμμα. Λογιστικό έλλειμμα σημαίνει, ας πούμε, για το 2015 έχω έσοδα 100 ευρώ, έχω έξοδα 80, άρα έχω πλεόνασμα, ας πούμε. Εάν έχω έξοδα 120, σημαίνει ότι έχω ένα έλλειμμα 20. Το αναλογιστικό έλλειμμα, θα το πω απλά, ξαναλέω, είναι επειδή η αναλογιστική μελέτη κάνει μία προβολή κάποιων ετών, συνήθως και εμείς εδώ η προβολή που κάναμε ήταν για τα επόμενα 50 έτη, άρα προβάλαμε το ταμείο για τα επόμενα 50 έτη με τα έσοδα του, τα έξοδα του, ενώ έσοδα εισφορές, λοιπούς πόρους, έξοδα παροχές προς τους ασφαλισμένους, τα λειτουργικά του έξοδα κτλ. Άρα φτιάξαμε, να το πω έτσι, 50 λογιστικά ισοζύγια και στη συνέχεια ήρθαμε και προσταφερέσαμε τα ελλείμματα ή πλεονάσματα τα οποία θα εμφανιστούν για τα επόμενα 50 χρόνια και αυτό το συνολικό ποσό μπορούμε να πούμε ότι είναι το αναλογιστικό έλλειμμα. Άρα δεν είναι ένα ποσό το οποίο το χρειάζεται άμεσα το ταμείο, αλλά είναι σε βάθος 50 ετίας. Απλώς να πω το εξής, ότι όταν έχω λογιστικό έλλειμμα, είναι πολύ πιεστικό και πρέπει να το λύσω άμεσα. Το αναλογιστικό έλλειμμα τέτοιου ύψους είναι, θα το έλεγα, εξαιρετικά, μπορεί να είναι και θετικό το να έχεις ένα τέτοιο μικρό αναλογιστικό έλλειμμα, γιατί ακούγουμε έλλειμμα και το να έχεις ένα αναλογιστικό έλλειμμα μπορεί να είναι και υγιές. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς το ταμείο και θα πρέπει να το παρακολουθεί, αλλά είναι σε βάθος χρόνου 50 ετών. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Αγγελόπουλος από Εφημερίδα Δημοκρατία. Θέλω να ρωτήσω τον Πρόεδρο ένα ερώτημα με δύο σκέλη. Πρώτα απ' όλα, με δεδομένο ότι το Ταμείο έχει περίπου 2,5 δις αποθεματικό και με δεδομένο ότι αυτά τα στοιχεία λίγο πολύ το Υπουργείο τα γνωρίζει, ποιος είναι ο λόγος, κατά την άποψή σας, που το Υπουργείο επιμένει σε αυτήν την αρχική πρότασή του να συγχωνεύσει το Ταμείο αυτό με κάποια άλλα? Είναι ο προφανής που σκεφτόμαστε όλοι να αξιοποιήσει τα αποθεματικά ή να αξιοποιήσει τέλος πάντων το θετικό πρόσημο που καταγράφει το Ταμείο προς όφελος μάλλον κάποιων άλλων ή κάτι άλλο που εσείς θα ερμηνεύσετε και θα μας πείτε? Το ένα σκέλος είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, βρίσκεστε σε απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο εδώ και 2-2,5 μήνες από τότε που κατατέθηκε το σχέδιο νόμου στις αρχές Ιανουαρίου. Την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφουν οι θεσμοί για έναν τρίτο κύκλο διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας σε αυτό το τομέα, τι προτίθεστε να κάνετε, πού πιστεύετε ότι θα κινηθείτε προς αυτήν την κατεύθυνση? Ευχαριστώ. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον Υπουργό και την κυβέρνηση,
Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν συζητάει η κυβέρνηση στις κόκκινες γραμμές. Ένα, ότι θα είναι ένα, το, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, ότι θα είναι ένας ο ασφαλιστικός φορέας, ο ασφαλιστικός οργανισμός, και το δεύτερο, ότι θα υπάρχει άμεση σύνδεση με το εισόδημα. Εμείς διαφωνούμε και στο ένα και στο άλλο. Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η κυβέρνηση θέλει αυτό? Ενδεχομένως να θέλει να πάρει τα αποθεματικά από το ταμείο μας, που είναι 2,3 περίπου δισεκατομμύρια. Να το πω όμως και λίγο απλά. Αν μπορούσαμε εμείς να δώσουμε 2,3 δισεκατομμύρια σε όλο το ασφαλιστικό σύστημα και να το σώσουμε, θα το συζητούσαμε. Αλλά επειδή αν τα δώσουμε, θα το σώσουμε για ένα μήνα ή για δύο μήνες, γιατί τόσο είναι το μέγεθος, τότε δεν μπορούμε να το συζητήσουμε ότι θα καταστρέψουν ένα ολόκληρο κλάδο που στηρίζει την ανάπτυξη της χώρας, επειδή θέλουν να τα βάλουν μέσα σε ένα ενιαίο ταμείο για να λύσουν ένα πρόβλημα κάποιων μηνών. Ενδεχομένως, καμιά φορά, ξέρετε, τους πολιτικούς τους ενδιαφέρει, επειδή ο πολιτικός χρόνος είναι μικρός, δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει σε ένα βάθος χρόνου, τους ενδιαφέρει τι θα γίνει άμεσα, να μην έχουν το πρόβλημα στην πλάτη τους αυτή τη στιγμή. Και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αναφέρομαι γενικότερα, διαχρονικά. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις και τις επόμενες εβδομάδες, παρόλο που γνωρίζετε ότι πονάει εμάς τους ίδιους. Ξέρετε, αυτές οι κινητοποιήσεις δεν αφήνουν τους μηχανικούς να ασκήσουν το επάγγελμά τους και στις λίγες δουλειές που ενδεχομένως υπάρχουν. Επομένως, ματώνουμε πάρα πολύ καθημερινά με τον αγώνα που κάνουμε. Όμως ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αύριο. Αν περάσει έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το σχέδιο νόμου, τότε θα είναι υπέρογγες οι ασφαλιστικές φορές που θα καλούμαστε να πληρώσουμε και δεν θα μπορούμε, προφανώς. Και το δεύτερο, θα έχει καταργηθεί ενδεχομένως και η εγκυοδοσία που στηρίζει όλες τις μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρείες που αυτή τη στιγμή βγάζουν εγγυητικές συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης από το ταμείο μας. Άρα δεν θα υπάρχει αύριο, επομένως συνεχίζουμε να ματώνουμε και να κάνουμε κινητοποιήσεις. Εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο, βέβαια, εκτός από τις κινητοποιήσεις, βλέπετε ότι κάνουμε αναλογιστικές μελέτες, δίνουμε στοιχεία που ενδεχομένως δεν έχει η κυβέρνηση. Ενημερώσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προηγούμενες εβδομάδες. Θα στείλουμε την αναλογιστική μελέτη και στους άλλους φορείς που εμπλέκονται σε αυτό το διάλογο. Κάνουμε το μέγιστο που μπορεί να κάνει κάποιος. Προκειμένου όμως να τους πείσουμε και να τους αποδείξουμε με στοιχεία ότι απλά έχουμε δίκιο. Αυτό. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Θέλει κάποιος συνάδελφος κάτι? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.